Αλλά να είναι υπό διαφορετικές περιστάσεις η συνάντησή μας αυτή. Έρχομαι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά από αρκετό καιρό. Όμως είμαστε εδώ μετά από μια ανίποτη τραγωδία η οποία στέρισε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας αφήνοντας βαθύ τραύμα στις οικογένειες πρώτα και κύρια των ανθρώπων που έφυγαν άδικα, αφήνοντας όμως βαθύ τραύμα σε ολόκληρη τη χώρα, βαθύ τραύμα σε όλους μας. Στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς, στους εθελοντές, στους άντρες και τις γυναίκες της πρώτης γραμμής, που έδωσαν μια σκληρή αλλά άνηση μάχη με τη φωτιά. Και είδαν παρόλα αυτά να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και βεβαίως βαθύ τραύμα και σε όσους έχουν και έχουμε την πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη να διασφαλίζουμε τη ζωή πάνω απ' όλα αλλά και την περιουσία του κάθε πολίτη. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι όχι απλά να συνεχίσουμε αλλά να σκύψουμε βαθιά και προσεκτικά σε όλα όσα έγινε. Να σκύψουμε βαθιά και προσεκτικά για να διδαχθούμε και να διορθώσουμε πιθανά κενά και παραλήψεις. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι στον καθέναν από εσάς, στον καθέναν που έδωσε εκείνο το κρίσιμο βράδυ τη μάχη με τη φωτιά για τη σωτηρία συνανθρώπων μας, όπως και στον καθένα από εμάς που έχουμε θέσεις ευθύνης και σε μένα προσωπικά, αλλά σε εσάς είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο, υπάρχει ένα βασανιστικό ερώτημα. Μήπως μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και δεν το κάναμε? Και αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρετε, με την πολιτική, ακόμα χειρότερα με την επικοινωνία. Μία ανθρώπινη τραγωδία δεν προσφέρεται για τέτοια επιπόλαια και ιδιωτελή προσέγγιση. Έχει να κάνει όμως αυτό, θα έλεγα, με το ανθρώπινο σκέλος, με την ανθρώπινη συγκίνηση, το συγκλονισμό που αναπόφευκτα προκαλεί σε όλους μας, πιστεύω, μια τέτοια καταστροφή. Έχει να κάνει όμως και με το αίσθημα ευθύνης. Με το αίσθημα ευθύνης που πρέπει να διακατέχει και είμαι βέβαιος ότι διακατέχει τον καθένα από εμάς και ιδιαίτερα τους αξιωματικούς που επιχειρούσαν εκείνη τη μέρα, αστυνομικούς και πυροσβέστες. Οφείλουμε συνεπώς να σκύψουμε με θάρρος και χωρίς υπεκφυγές και να εξετάσουμε σε βάθος και σε όλες τις διαστάσεις τα πώς και τα γιατί. Με αδιάβλητες διαδικασίες και με αδιάβλητα πρόσωπα. Και να είναι όλοι σίγουροι ότι αυτό θα το κάνουμε. Οφείλουμε όμως την ίδια στιγμή να πούμε και ένα μεγάλο όχι στις απόπειρες να ενοχοποιηθούν εκείνοι που έδωσαν τη μάχη. Εκείνοι που ήταν το κρίσιμο βράδυ στην πρώτη γραμμή, που έζησαν την ανθρώπινη τραγωδία και τον ανθρώπινο πόνο. Τον έζησαν από κοντά, δεν τον βίωσαν και οι ίδιοι, όπως ο συνάδελφός σας, ο υποπυραγός Ανδρέας Δημητρίου, που την ώρα που επιχειρούσε στο καθήκον και έδινε την άνηση μάχη με τις φλόγες και με τις ρηπές του αέρα των 11 μποφόρ, έχασε τη γυναίκα του και το παιδί του λίγο παρακάτω στο μάτι από τη λέλαπα της πυρκαγιάς. Ούτε οι πυροσβέστες λοιπόν, ούτε οι αστυνομικοί θα έπρεπε να μπαίνουν στο στόχαστρο μιας φθηνής και μακάβριας πολλές φορές πολιτικής αντιπαράθεσης,
για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με την επιχειρησιακή αλήθεια, την οποία πρέπει να βρούμε και θα τη βρούμε. Γιατί το σημαντικό σήμερα δεν είναι να βρούμε εξυλαστήρια θύματα, αλλά να διερευνήσουμε τα αίτια της τραγωδίας σε βάθος και με αντικειμενικότητα και να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθεί ποτέ μια παρόμοια καταστροφή. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να ζητάμε κάλπες πάνω στα ποκαίδια. Με θάρρος, αίσθηση επίγοντος, αξιοποίηση εμπειρίας άλλων χωρών, διάθεση των απαραίτητων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά μια τέτοια καταστροφή. Και αυτό θέλω να σας δηλώσω ότι είμαι αποφασισμένος να κάνουμε. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα συνάντησα δύο κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, τον κύριο Ζερεφό και τον κύριο Λέκα, από τους οποίους ζήτησα ένα μνημόνιο για την εκτίμηση του μεγέθους και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας. Ενώ προχθές επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον διακεκριμένο καθηγητή του Ινστιτούτου Max Planck, κύριο Goldhammer, έναν διεθνούς εμβέλειας και κύρους ειδικό στις πυρκαγιές, και του ζήτησα να συγκροτήσει μια επιτροπή υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου Παρατήρησης Πυρκαγιών, ενός οργανισμού που λειτουργεί ως εξειδικευμένο κέντρο υπό τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τις Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές Φυσικές Καταστροφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και η Επιτροπή αυτή του ζήτησε να έχει στόχο να διερευνήσει άμεσα τις υποκείμενες αιτίες της πρόσφατης τραγωδίας, αντικειμενικά, χωρίς καμία σκοπιμότητα και αδιάβλητα. Και κυρίως του ζήτησα να εκπονήσει μία έκθεση για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσουμε ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστροφές στο μέλλον. Ο Γερμανός καθηγητής Goldhammer δέχθηκε επί της αρχής την πρότασή μου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Συμφωνήσαμε να ανακοινώσουμε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού προχωρήσουν συγκεκριμένες διαδικαστικές συζητήσεις. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να καταθέσω την πρόταση αυτή στον διεθνούς κύρους καθηγητή Goldhammer είναι για να μην υπάρξει παραμικρή υπόνοια για οποιαδήποτε πολιτική εξάρτηση ή μη ουδετερότητα της Επιτροπής. Ενώ συμφωνήσαμε επίσης να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της Επιτροπής οι εξαιρετικοί Έλληνες επιστήμονες που ο ίδιος θα επιλέξει, αυτοί που μπορούν να συμβάλλουν στη διερεύνηση των αιτιών αυτής της μεγάλης καταστροφής. Και προσωπικά εγγυώμαι ότι η Επιτροπή αυτή θα λάβει όλη την απαραίτητη υποστήριξη αλλά και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών. Η βούλησή μου, κυρίες και κύριοι, είναι σαφής και είναι σαφής από την πρώτη στιγμή. Τίποτα να μην ξεχαστεί, τίποτα να μην κουκουλωθεί, όλα να διερευνηθούν σε βάθος, αλλά να διερευνηθούν με τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο, όχι με επιλεκτικά ρεπορτάζ, διαστρεβλώσεις, λόγια στον αέρα και λόγια του αέρα. Και θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία της σημερινής παρουσίασης και της παρουσίας μου εδώ να απευθυνθώ και να καλέσω και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει ως πολιτεία και ως κοινωνία να βήμα μπροστά.
Όπως επίσης θα έλεγα και σε ό,τι αφορά την δέσμη μέτρων που προχθές ανακοινώσαμε για την αντιμετώπιση της ενδημικής οικιστικής αυθαιρεσίας. Και σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κρίσιμο θέμα, θα ήθελα να καλέσω το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να αφήσουμε κατά μέρους αυτή την άγωνη και μίζερη προσπάθεια αποποίησης ευθυνών για την νοοτροπία και την πολιτική της αυθαιρεσίας που καλλιεργήθηκε και επικρατεί εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα μας. Είναι γνωστό σε όλους αυτό. Να αφήσουμε λοιπόν κατά μέρους και να συστρατευτούμε όλοι με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές στη δύσκολη πράγματι αλλά αναγκαία προσπάθεια να μπει επιτέλους μια τάξη στην οικιστική αυθαιρεσία, να υπάρξει ένα τέλος και να μπει μια τάξη στην οικιστική αυθαιρεσία που αποτελεί διαρκή κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι εδώ ενώπιόν σας απέναντι σε ανθρώπους της πρώτης γραμμής, απέναντι σε ανθρώπους του καθήκοντος. Και είμαι εδώ για να ανακοινώσω μια σημαντική, πιστεύω, πρωτοβουλία, το σχέδιό μας για την ριζική αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Έτσι ώστε ποτέ πια να μην ζήσουμε όσα ζήσαμε τον τελευταίο καιρό και ποτέ πια να μην υπάρξει το κρίσιμο και βασανιστικό ερώτημα το οποίο έθεσα στην εισαγωγή της ομιλίας μου. Εάν κάναμε όσα έπρεπε και όσα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί όλα όσα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι από πριν γνωστά και να απορρέουν από ένα νέο, αποτελεσματικό και με γρήγορα αντανακλαστικά μηχανισμό. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας, αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτόν τον στόχο είμαι εδώ για να ζητήσω τη βοήθεια όλων σας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ένα από τα συμπεράσματα της πρόσφατης τραγωδίας στο Μάτι είναι ότι το σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας μας έχει πια κλείσει τον κύκλο του. Απαιτείται η ριζική αναδιαμόρφωσή του στα πρότυπα των πλέον προηγμένων και έμπειρων στον τομέα αυτών χωρών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις, τόσο στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, όσο και σε άλλες αναδυόμενες απειλές από ακραία φυσικά φαινόμενα. Αποφασίζουμε λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δική μας, όσο όμως και τη διεθνή εμπειρία, αποφασίζουμε σήμερα την δημιουργία μιας αναβαθμισμένης δομής με δύο κεντρικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να αποτελεί έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης των έκτακτων αναγκών με λειτουργική, επιχειρησιακή και επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση με την έως σήμερα υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και δεύτερον, να υιοθετεί προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα και στην ελληνική κλίμακα τα πιο σύγχρονα και παραγωγικά στοιχεία των μοντέλων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών από τόσο από την Ευρώπη όσο όμως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Θέλω όμως να σταθώ λίγο περισσότερο στην κεντρική ιδέα του ενιαίου φορέα. Ο ενιαίος φορέας για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών ενιοποιεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του όλους τους διαθέσιμους εθνικούς, επιστημονικούς, επιχειρησιακούς, διοικητικούς και ανθρώπινους πόρους και διασυνδέει τα επιστημονικά μοντέλα προβλέψεων και ανάλυσης κινδύνων με την πολιτική απόφαση
και την χρήση των κατάλληλων επιχειρησιακών μέσων τόσο στην πρόληψη όσο και στην επιχείρηση και την αποκατάσταση. Ο ενιαίος αυτός φορέας έχει την απόλυτη ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις διαφορετικές φάσεις. Όχι μόνο στη φάση της ανταπόκρισης, αλλά επιπλέον στις φάσεις της πρόληψης, της διασύνδεσης με τα ερευνητικά και επιστημονικά ινστιτούτα, της προετοιμασίας, αλλά και της αποκατάστασης. Το επιχειρησιακό μοντέλο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, με το οποίο θα λειτουργεί, είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την αιτία και την τοποθεσία. Και έχει εφαρμογή για όλα τα επίπεδα του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ειδικότερα, προχωράμε ταχύτατα στις εξής παρεμβάσεις. Η σημερινή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, που θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που θα υπόκειται ιεραρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επικεφαλής της νέας Εθνικής Υπηρεσίας θα τοποθετηθεί διοικητής, ο οποίος θα αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιστημονικής επάρκειας. Η επιλογή του επικεφαλής θα ενδυθεί όλους τους κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατικής επιλογής, αφού θα οργανωθεί υπό την επίβλεψη ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και θα επικυρώνεται από την διάσκεψη προέδρων, τη διάσκεψη των Προέδρων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στη δομή της υπηρεσίας και στο υψηλότερο επίπεδο, στο πλευρό του διοικητή, συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμο και διαρκές επιστημονικό συμβούλιο από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών επιστημονικών ιδρυμάτων και δομών της χώρας που εμπλέκονται στον τομέα των φυσικών καταστροφών. Το Δημόκρητο, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Εθνικό Αστροσκοπείο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, τον Ελληνικό Οργανισμό Διαστήματος, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ινστιτούτα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Στη δομή της υπηρεσίας και στο υψηλότερο επίσης επίπεδο, στο πλευρό του διοικητή, συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμο και διαρκές επιτελείο διοίκησης. Το επιτελείο αυτό αποτελείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, την Ελληνική Αστυνομία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Λιμενικό, τα Εθελοντικά Σώματα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, τη Δασική Υπηρεσία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και τα βασικά και από τα βασικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Βασική καινοτομία του νέου σχεδιασμού είναι η συντεταγμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μέσων, του προσωπικού και της εμπειρίας που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα και με την εμπειρία άλλων χωρών, ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Ισπανίας για παράδειγμα, που ακολούθησε πρόσφατα μια παρόμοια προσέγγιση με σχετική επιτυχία. Η νέα υπηρεσία, τέλος, θα ενσωματώσει συντεταγμένα στην πολιτική προστασία τον παράγοντα του εθελοντισμού, ως οργανωμένης όμως επιχειρησιακής δύναμης που υπακούει σε κανόνες και με συγκεκριμένη λειτουργική βοήθεια. Η διαδικασία αυτή βεβαίως απαιτεί οργανωμένο σύστημα πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντικών δομών, διαρκή εκπαίδευση, προγράμματα επικοινωνίας και ούτω καθεξής.
ένα ακόμα σημαντικό βήμα, στο οποίο άμεσα προχωράμε, είναι η κατάρτιση εθνικού συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Εθνικό σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, προκειμένου αυτό να αποτελέσει τον εθνικό οδηγό για την διαχείριση καταστάσεων κρίσης, καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στη χώρα. Ενώ επίσης με στοχευμένες παρεμβάσεις ενδυναμώνουμε τον θεσμό του διοικητή συμβάντος ώστε να έχει τη θεσμική κάλυψη και όλες τις διοικητικές δυνατότητες για να συντονίζει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Εξάλλου, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε που είναι πράγματι πολύ σημαντικές θεσμικές τομές, αναγκαίες θεσμικές τομές, ακολουθώντας πρότυπα, παραλαμβάνω, χωρών με εμπειρία και πρότυπα που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες χώρες, για να μην ξαναβρεθούμε ποτέ πια σε αμηχανία ή σε παραλήψεις ή σε κυνήγι μαγισσών ή σε πινκ-πονγκ ευθυνών. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται, όπως για όλα τα πράγματα, χρειάζονται και πόροι. Για τη χρηματοδότηση λοιπόν του προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της ικανότητας της χώρας να θωρακιστεί από μελλοντικές φυσικές καταστροφές, το Υπουργείο Οικονομίας, μετά από σχετική εντολή μου από την πρώτη στιγμή, έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο επαφών, συνεννοήσεων και επεξεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε ήδη διασφαλίσει την πλήρη χρηματοδοτική κάλυψη του φιλόδοξου αυτού προγράμματος επιχειρησιακής, τεχνολογικής, υλικοτεχνικής και στελεχειακής αναβάθμισης με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πόροι δεσμευμένοι από τις παραπάνω πηγές που θα φτάσουν συνολικά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι, αυτή την παρουσίαση δεσμευόμενος εδώ, ενώπιον των ανθρώπων της πράξης και του καθήκοντος, ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με τόλμη, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, σε όλες εκείνες τις μεγάλες τομές που απαιτούνται, ώστε να διορθώσουμε τις τρευλώσεις του παρελθόντος, να αναβαθμίσουμε τις διοικητικές λειτουργίες, να εξυγχρονίσουμε τις κρατικές δομές, να δημιουργήσουμε ένα μοντέρνο και αποτελεσματικό κράτος που θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, όχι απέναντι. Εκεί πιστεύω ότι θα κριθούμε και εκεί κρινόμαστε καθημερινά. Όχι από τη μιζέρια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης μακάβριας πάνω στους νεκρούς μας, ούτε βέβαια από τη μαύρη πολιτική επικοινωνία όσων κάνουν το λάθος να εμπλέκουν τον ανθρώπινο πόνο με την πολιτική σκοπιμότητα. Θα κριθούμε όλοι μας, και όσοι κυβερνάμε και όσοι ασκούν κριτική, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο της δημοκρατίας. Η κριτική πρέπει να είναι καλοπροαίρετη, αποδεκτή, εύλογη και την χρειαζόμαστε. Αλλά θα κρυφθούμε κυρίως όχι από τις κορώνες μας, αλλά από τις προτάσεις μας, τις δράσεις μας και την αποφασιστικότητά μας να αλλάξουμε πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Και θα κρυφθούμε από τους πολίτες που το απαιτούν και το δικαιούνται. Και σε αυτή τη μάχη, που είναι και μια μάχη και με τις νοοτροπίες και τα στερεότυπα που κουβαλάμε για χρόνια όλοι μας, είμαι βέβαιος ότι εσείς, οι άνθρωποι της μάχης και του καθήκοντος, θα είσαστε όπως πάντα στην πρώτη γραμμή.
με ηρωισμό, με αλτρουισμό, με αποφασιστικότητα, στην πρώτη γραμμή να δίνετε μάχες για την προστασία του πολίτη. Και είμαι βέβαιος ότι αυτές τις μάχες μαζί, όλοι οι Έλληνες μαζί, μπορούμε να τις κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ. Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών, κυρίες και κύριοι, όπου παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει ανακοινώσεις για τον επανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας.